Οι κινητοποιήσεις έξω από την νομική υπηρεσία έπιασαν τόπο, καθώς από χθες το απόγευμα βρίσκεται στα χέρια του δικηγόρου της οικογένειας του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου αυτούσιο το πόρισμα των Μάτς Αλεξοπούλου για τη στιγερή δολοφονία. Με μόνη εξαίρεση την αφαίρεση των ονομάτων των προσώπων που θεωρούνται ως ύποπτα για εμπλοκή στην υπόθεση. Η συμβιβαστική λύση, όπως αποκάλυψε σήμερα ο φιλελεύθερος, ήταν αποτέλεσμα της συνάντησης που είχαν χθες το απόγευμα ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Λουκής Λουκαΐδης στην νομική υπηρεσία, με την οποία λύθηκε προς το παρόν τουλάχιστον η διαμάχη που ξέσπασε μετά την αρχική άρνηση της νομικής υπηρεσίας να δώσει το πόρισμα στην οικογένεια και κορυφώθηκε με τον αποκλεισμό του Σαβαμάτσα από τη συνέχεια των ερευνών. Ο Γενικός Εισαγγελέας ήταν φιλικότατος, ήταν ειλικρινής και μου είπε ότι εντάξει, τα σωστά νόματα αυτά που θέλεις. Είχα μια διαφορά με την νομική υπηρεσία, δεν δέχομαι το πόρισμα να είναι καταγωμένο. Στα πλαίσια της συνάντησης αποφασίστηκε πλήρη συνεργασία των δύο πλευρών για το καλύτερο αποτέλεσμα της υπόθεσης. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε με την αστυνομία και υπάρχει μια ειλικρινής αμοιβαία κατανόησης. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε να δοθεί το μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης, ώστε η οικογένεια και ο δικηγόρος της να γνωρίσουν πού βρίσκονται οι έρευνες, με σκοπό στη συνέχεια να βοηθήσουν στην περίπτωση που περιέρθουν νέα στοιχεία στην αντίληψή τους. Με διαβέρεσε, δεν έχουν σχέση με τους αστυνομικούς που έκαναν λάθη στο μαζόν και μου είπε ότι σε τρεις μήνες θέλει αποτέλεσμα. Παράλληλα, ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε στον Λουκή Λουκαΐδη τα ονόματα των τεσσάρων αστυνομικών ανακριτών που διορίστηκαν για να συνεχίσουν τις έρευνες από εκεί που τις άφησαν οι δύο ποινικοί ανακριτές.